Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Χαίρετε, τι μου κάνετε, πώς είστε? Πέμπτη σήμερα, 14 Δεκεμβρίου, το Σωτήριο έτος 2017. Μία ακόμα εκπομπούλα Τέμπουλ Ευρώ που μόλις ξεκινάει. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνου, το αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Δυστυχώς εμένα με χτύπησε η ίωση, αν και με γυρόφερνε εδώ και καιρό. Τελικά με χτύπησε, δεν άντεξε. Ξεκινήσαμε και σήμερα την εκπομπούλα μας Dr. Feelgood με Milk and Alcohol. Μια ωραία μίξη, παιδιά, να το δοκιμάσετε. Κάπως σαν το ποτό το Baileys, ναι. Εντάξει, οκ. Κάνουμε τη διαφήμιση. Λοιπόν, ξεκινήσαμε ωραία δυναμικά. Να πούμε λίγο ότι μας ακούτε από το www.eolas.org και από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Για τηλέφωνο εδώ πέρα στο στούντιο 23 13 022 040, για να τα πούμε off the air. Επίσης μπορείτε να στείλετε τα email σας στο radio@eolas.org και βρίσκετε την ομάδα μας στο Facebook Temple of Rock at EOE Radio. Και εννοείται στο site μπαίνετε και αφού πατήσετε το play βλέπετε και γύρω τριγύρω τι έχει, που έχει πολύ ενδιαφέροντα και ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Urgent από τους Foreigner και επιστρέφουμε εδώ πέρα για να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπούλα μας την ωραία. Ναι, άντε, μπράβο. Urgent, λοιπόν, από τους αγαπημένους Foreigner. Πολύ ωραίο τραγουδάκι έτσι για να μπαίνουμε και να ξεκινάμε με ωραία διάθεση. Γιατί έξω σήμερα έχει και πανελλαδική απεργία. Παντού τα πάντα όλα απεργούνε. Εδώ Θεσσαλονίκη είμαστε χωρίς λεωφορεία. Λογικά και στην Αθήνα θα γίνεται κάτι αντίστοιχο. Και γίνεται ένα μπάχαλο γενικά έτσι. Το γνωστό μπάχαλο το ελληνικό. Ναι, γιατί άμα δεν γίνει μπάχαλο δεν θα πάει και καλά η μέρα μας και τα Χριστούγεννά μας έτσι. Πάντως τώρα πάει για Χριστούγεννα, ο καιρός δεν θυμίζει καθόλου Δεκέμβριο. Έξω μπορείς να βγεις και με το κοντομάνικο που λέει ο λόγος και να πας για καφέ στην παραλία. Ναι, δεν θυμίζει σκηνικό χειμώνα, αν και νομίζω από Δευτέρα θα αλλάξει ο καιρός, αλλά ας το απολαύσουμε όσο είναι καλός, έτσι. Λοιπόν, 14 Δεκεμβρίου σήμερα, όπως είπα και όταν ξεκινήσαμε, σήμερα λέει είναι η Παγκόσμια ημέρα αγάπης. Αγαπηθείτε, παιδιά, χανόμαστε! Ελάτε, ελάτε, δώστε. Show me love, στείλτε μηνύματα. Σας αγαπάω και εγώ, με αγαπάτε και εσείς, το ξέρω. Εντάξει, είναι μια περίεργη σχέση αυτή που έχουμε μεταξύ μας. Άκου να δεις Παγκόσμια ημέρα αγάπης. Το Αγίου Βαλεντίνου δηλαδή τι είναι, δεν είναι και αυτή η Παγκόσμια ημέρα αγάπης, παιδί μου? Δεν μπορώ να καταλάβω, με μπερδεύουν αυτές οι παγκόσμιες μέρες. Αποφασίστε τι θέλετε. Αμέσως τώρα The Doors με το Love Me Two Times. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, έτσι? Έτσι, έτσι, να αρχίζω δέχομαι μηνύματα αγάπης, να καλησπέρισω το φίλο μου τον Ηλία που έχω να το δω πάρα πολύ καιρό. Γεια σου Ηλία, και εγώ σ' αγαπάω φίλε. Να καλησπέρισω και τα παιδιά που είναι στα γραφεία εδώ πέρα στον οργανισμό και μ' ακούνε προφανώς και μ' αγαπάνε και αυτοί και εγώ σας αγαπάω, το ξέρω. Το ξέρετε πολύ αυτό. Και να καλησπέρισω και την αγάπη μου, μ' ακούει από το σπίτι, σ' αγαπώ μωρό μου. Έτσι, πολύ αγάπη σήμερα, show me love παιδιά, show me love. Γίνεται ένας πανικός εδώ πέρα. Ήρθε η στιγμή όμως πιστεύω να πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσικούλα μας. Γιατί το περιμένετε, όχι τίποτα, το ξέρω τώρα. Το ξέρω, σας νιώθω. Λοιπόν, ξεκινάμε. 1949, ο Βρετανός μουσικός Cliff Williams, μπασίστας των AC/DC, γεννήθηκε στο Romford του Λονδίνου της Αγγλίας. Ενσωματώθηκε στο συγκρότημα του 1977 μετά την αποχώρηση του Mark Evans. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με τον υπόλοιπο μελών του συγκροτήματος το 2003. 1958, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Mike Scott γεννήθηκε στο Ενδιβούργο της Σκωτίας. Είναι ιδρυτικό μέρος του rock συγκροτήματος The Waterboys. Οι Waterboys τον χειμώνα γίνονται Ice Boys. Εντάξει, τώρα έτσι μου ήρθε ένα και είπα να το πω. 1963, η Αμερικανίδα blues, R&B και jazz τραγουδίστρια Dinah Washington επεβίωσε σε ηλικία 39 ετών στο σπίτι της, στο Detroit του Michigan, από υπερβολική δόση υπνοτικών χαπιών.
Τρία από τα τραγούδια που ερμήνευσε, τα Unforgettable, Teach Me Tonight και What a Difference Day Makes, τιμήθηκαν με το Grammy Hall of Fame, τίτλος που δίνεται σε ηχογραφήματα που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια ζωής και έχουν προσφέρει στην εξέλιξη της μουσικής. 1962 τώρα κυκλοφορεί το πρώτο σίγγλ του Bob Dylan με τα τραγούδια Mixed Up, Confusion, Corinna Corinna. Τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν αρχικά για το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του καλλιτέχνη The Freewheeling, Bob Dylan, όμως δεν τέριαζαν στο ακουστικό αυτό άλμπουμ διότι ηχογραφήθηκαν με ηλεκτρική μπάντα και έτσι κυκλοφόρησαν μόνο σαν σίγγλ. Το 1985 θα συμπεριληφθεί στη συλλογή τραγουδιών του Dylan με τίτλο Biograph. Και τέλος περνάμε στο 1979, κυκλοφορεί σε Μεγάλη Βρετανία το τρίτο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού punk rock συγκροτήματος The Clash με τίτλο London Calling. Στην Αμερική θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 80. Ηχογραφήθηκε από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο του 1979 στα Wessex Sound Studios του Λονδίνου. Μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ, London Calling, Spanish Bones, Train in Vain και άλλα. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε London Calling. Έτσι δεν είμαστε τυχαίοι εδώ πέρα. London Calling από τους The Clash, από το ομότιτλο άλμπουμ τους, κυκλοφόρησε είπαμε το 1980 στην Αμερική, το 79 στον υπόλοιπο κόσμο, πάρα πολύ ωραία. Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στον Αλέξανδρο Τσάλιο, αν και ο υπεύθυνος περιεχομένου του ραδιοφώνου λέει άσχημα λόγια για μένα, αλλά εγώ τον αγαπάω, εντάξει, είπαμε είναι η μέρα αγάπης, όπως και να το κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λοιπόν να λέμε τα νέα μας. Βασικά δεν θα συνεχίσουμε, θα πούμε για πρώτη φορά τα νέα μας. Δυστυχώς είχαμε μια ακόμα απώλεια από το χώρο της rock παύλα metal της σκηνής. Ο Warren Dane έφυγε από τη ζωή, ο αγαπημένος frontman, μια από τις σπουδαιότερες περσόνες που έζησαν, έδρασαν και δημιούργησαν στα χωράφια του heavy metal. Ο τεράστιος Warren Dane δεν είναι πλέον μαζί μας. Ο τραγουδιστής των Sanctuary και Nevermore, ειδικά η Nevermore ήταν πολύ αγαπητή στην Ελλάδα να θυμίσω, σύμφωνα με τον κιθαρίστα της προσωπικής του μπάντας Johnny Moraes, τον Tom G. Warrior Fisher, και τον Smear, μπασίστα και τραγουδιστή των Distraction, άφησε την τελευταία του μνήση στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, προδομένως από την καρδιά του. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Ουσιαστικά πέθανε νέος και είχε πιστεύω ακόμα πολλά να δώσει στην μουσική και στη metal ειδικά σκηνή. Ο φίλος μας ο Γκάζ Τζι εδώ πέρα από την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη είχε συνεργαστεί μαζί του και μάλιστα είχαν παίξει και στην Κρήτη στα Χανιά σε ένα φεστιβάλ και ανέβασε χθες και ο ίδιος στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και στο Instagram μια φωτογραφία μαζί του, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να πιστέψει αυτή την απώλεια. Πραγματικά είναι πολύ τραγικό και έγινε πάρα πολύ ξαφνικά. Δηλαδή, στα καλά του καθουμένου, τον πρόδωσε η καρδιά του και πέθανε. Τι να πούμε. Αιωνία του η μνήμη. Ναι, είναι. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημο. Από τότε που πέθανε ο Lemmy Kilmister των Motorhead πριν από περίπου 2 χρόνια, κάθε χρόνο έχουμε full θανάτους. Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά στις εκπομπές που είναι η τρίτη σεζόν του Temple of Rock έχω βαρεθεί να αναφέρω για rock stars που πεθαίνουν. Αλήθεια. Δεν μπορώ άλλο, Νησάφη! Πάμε να ακούσουμε λίγο Queen, Too Much Love Will Kill You. Γιατί σήμερα είπαμε είναι η μέρα αγάπης. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. I'm just the pieces of the man I used to be. Δεν ξέρω, ανατριχιάζετε κι εσείς ακούγοντας τη φωνή του Freddie Mercury και της Queen ή μόνο εγώ? Να ξέρω αν έχω μόνο εγώ τη βλάβη ρε παιδί μου το πρόβλημα. Αλήθεια. Queen, Too Much Love Will Kill You και ο Αλέξανδρος εδώ μου στέλνει μήπως ο Temple of Rock ευθύνεται ουσιαστικά από τότε που ξεκίνησε πεθαίνουν οι rockstars. Δεν ξέρω, είναι μια περίπτωση κι αυτό, παίζει, θα το ελέγξουμε, θα δούμε. Άμα χρειαστεί σταματάμε την εκπομπή, τι να πω. Από το να πεθαίνουν όλοι. Εντάξει, όχι, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι είναι μεγάλη ηλικία, ξέρω εγώ, 70 και φεύγα, γιούχου, οπότε, εντάξει, είναι και λίγο λογικό. Αλλά Νησάφη ρε παιδιά, δεν μπορώ. Πάμε γρήγορα τώρα σε δύο αγαπημένους κιθαρίστες, στον Joey Satriani κατά κύριο λόγο, ο οποίος δήλωσε ότι να διασκεδάζεις Jimi Hendrix είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα στον κόσμο. Ο γνωστός κιθαρίστας μίλησε για την αγάπη που έχει στη μουσική του θρύλου της rock.
Ο Joyce Adriani δήλωσε στη συνέντευξή του ότι είναι πολύ διστακτικός όταν κάνει διασκευές στον κομματιό του Jimi Hendrix και χαρακτηριστικά είπε ότι είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα στον κόσμο. Θα ήθελα να βγάλω έναν blues δίσκο, αρκεί να είχα συγκρότημα και τραγουδιστή. Λατρεύω τα blues, αλλά δεν έχω αφιερωθεί σε αυτά. Θα ήθελα επίσης να κάνω ένα δίσκο με τραγούδια Jimi Hendrix. Είναι βέβαια το πιο επικίνδυνο πράγμα στον κόσμο, γιατί εξ αρχής δεν μπορείς να κάνεις. Δεν μπορεί κανείς να το κάνει τόσο καλά όσο ο Jimi Hendrix. Οπότε, από την αρχή θα πρέπει να δεχτείς ότι είσαι χειρότερος, αλλά θα πρέπει να έχεις στο νου σου ότι το κάνεις από αγάπη. Εντάξει, εννοείται αυτό, Joe, εννοείται. Όταν ρωτήθηκε αν θα ενδιαφερόταν να κάνει ένα ορχιστρικό δίσκο με τραγούδια του Hendrix, ο Αντριάνι απάντησε: δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι φανταστική ιδέα. Τώρα θα το σκέφτομαι αυτό για κάνα 2 χρόνια. Τέλος, μίλησε για το πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τα τραγούδια του Jimi Hendrix. Η μουσική του Hendrix είναι τόσο καλή. Είναι φυσική. Είναι σαν να μην υπάρχει εμπόδιο μεταξύ των συναισθημάτων του και της κιθάρας του. Απλά μέσω της μουσικής του φάνηκε πόσο αξιοθαύμαστος ήταν. Συμφωνώ ότι είναι. Γενικά είναι επικίνδυνο να διασκευάζεις και να κουμπάς τραγούδια από θρύλους της rock μουσικής και όχι μόνο, διότι αν δεν το καταφέρεις και το κάνεις καλά, πιστεύω ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο θα σε καταστρέψει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Jimi Hendrix και θα περάσουμε στο αγαπημένο μας διαφημιστικό διαλυματάκι. Είναι η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, όχι ότι πήγαμε και πουθενά, αλλά whatever, να έτσι να το πω απλώς, επειδή ήμασταν στα διαφημιστικά μηνύματά μας. Λοιπόν, να επιθυμίσω ότι μας ακούτε από το www.aolas.org και από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Δεχόμαστε τα email σας στο radio@aolas.org, τα τηλεφωνήματά σας στο 2313-022-040 και εννοείται ότι βρίσκεται την ομάδα μας στο Facebook Temple of Rock at AOE Radio. Ας αλλάξουμε λίγο κλίμα, τώρα θα πάμε να δούμε μια λίστα που δημοσίευσε το Forbes, την ετήσια λίστα των πλουσίων με το σκληρό ήχο να δίνει παρόν. Γιατί το σκληρό ήχο εννοούμε τη rock, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αυτή είναι η καλύτερη αμοιβόμενη μουσική. Λοιπόν, ως συνήθως η κορυφή της λίστας των πλουσίων του περιοδικού Forbes ανήκει σε κάποιον καλλιτέχνη ή παραγωγό από το χώρο της hip hop, εννοείται. Φέτος δεν υπήρξε καμία αλλαγή, καθώς ο Sean Combs ή Puff Daddy, Puff P, P Diddy ή τελευταία και το Diddy, τι είναι αυτά τα ονόματα ρε παιδί, είναι στην κορυφή και τα μισά και πλέον έσοδά του να προέρχονται από την πώληση του 1 τρίτο της σειράς ρούχων. Απίστευτο, έτσι μόνο και μόνο από τα ρούχα. Το rock με αποκλειστική πηγή εσόδων τις περιοδίες βρέθηκε ψηλά χάρη στα 84 εκατομμύρια δολάρια που μάζεψε η φετινή περιοδία των Guns N' Roses στην 6η θέση, αλλά και τα 66,5 των Metallica στην 10η θέση. Οι Coldplay περιμένουν, παραμένουν, με συγχωρείτε, πολύ ψηλά, όμως όπως και ο Bruce Springsteen. Για να ξαναδούμε στη λίστα rock μουσικούς, πήγαμε πιο κάτω με τους Red Hot Chili Peppers στα 54 εκατομμύρια και τους Bon Jovi στα 34. Πάμε να δούμε το top 10 λοιπόν καλύτερα εμείς. Λοιπόν, είπαμε Diddy στα 130 εκατομμύρια δολάρια, Beyoncé δεύτερη θέση στα 105 εκατομμύρια δολάρια, Drake 94 εκατομμύρια δολάρια, The Weeknd 92 εκατομμύρια δολάρια, Coldplay 88 στην 5η θέση, οι Guns N' Roses 6η θέση με 84 εκατομμύρια δολάρια, 7ος ο Justin Bieber με 83,5 εκατομμύρια δολάρια, 8ος ο Bruce Springsteen με 75 εκατομμύρια δολάρια, η Adele στην 9η θέση με 69 εκατομμύρια δολάρια και τελευταίοι στην δεκάδα έρχονται η Metallica με 66,5 εκατομμύρια δολάρια. Μικρά ποσά μωρέ, δεν είναι τώρα, εντάξει. Δηλαδή πραγματικά, να και εγώ σπίτι τόσα εκατομμύρια. Αχ Παναγία μου, και τα ακούμε πολλές φορές και λέμε τι είναι αυτά τα λεφτά, πού τα βρίσκουνε. Αυτό είναι το top 10, φαντάζομαι και παρακάτω μας συνεχίσουμε, έχει κι άλλους, αλλά δεν χρειάζεται. Πάμε να ακούσουμε λίγο Guns N' Roses, ένα κλασικό Welcome to the Jungle. Ναι, καλώς ήρθατε στη ζούγκλα του Temple of Rock. We'll be right back.
Welcome to the jungle. So, ωραία, πολύ ωραία. Guns N' Roses, Welcome to the jungle. Κλασικό, κλασικότατο κομμάτι. Με τον Axl Rose στα φωνητικά και τον Slash εννοείται στην τρελοκιθάρα του, έτσι. Δεν αλλάζουν κάποια πράγματα, παιδιά. Είναι σταθερά και είναι αξίες. Έτσι, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, από την αξία των Guns N' Roses πάμε σε μια άλλη αξία, σε ένα μοναδικό τραγουδιστή. Να αλλάξουμε λίγο θέμα. Steven Tyler, τον Aerosmith, εννοείται, ο μοναδικός frontman, ο οποίος τι έκανε, ακούστε τώρα, άνοιξε καταφύγιο για κακοποιημένες γυναίκες. 28 χρόνια πριν, ο τραγουδιστής των Aerosmith, Steven Tyler, έγραψε το τραγούδι Jenny's Got a Gun και σύμφωνα με τον ίδιο πάντα ήξερε μέσα του πως θέλει να βοηθήσει όσες γυναίκες το έχουν ανάγκη. Έτσι, ο Tyler αποφάσισε να ιδρύσει το Jenny's House, καταφύγιο για νεαρές κακοποιημένες γυναίκες. Πάμε να δούμε τι δήλωσε. Πάντα ήθελα να έχω ένα Jenny's House που θα φροντίζει νεαρά και κακοποιημένα κορίτσια. Λοιπόν, μαντέψτε, το καταφέραμε, δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Instagram. Το ίδρυμα βρίσκεται έξω από την Ατλάντα και έκανε τα εγγένειά του πριν λίγες ημέρες με τον Steven Tyler να δίνει ένα δυναμικότατο παρόν. Έχω γράψει ένα τραγούδι τόσο όμορφο όσο το σπίτι της Jenny που φτιαχνόταν 2 χρόνια. Να περνάς τη μέρα σου με αυτά τα κορίτσια. Είμαι τόσο περήφανος για αυτές. Νιώθω τρομερά ανακοφισμένος που έχουν έναν ασφαλή χώρο για να είναι ο εαυτός τους. Ο τραγουδιστής των Aerosmith αποκάλυψε πως η κατασκευή του συγκεκριμένου καταφυγίου ήταν ένα όνειρο ζωής που έγινε πραγματικότητα. Είναι κάτι που πάντα σκεφτόμουν από τότε που έγραφα το τραγούδι Jenny's Got a Gun, χωρίς να ξέρω γιατί. Δεν ήξερα ούτε ποια είναι η Jenny, ούτε γιατί είχε όπλο, αλλά η φωνή μέσα στο μυαλό μου έλεγε συνέχεια: συνέχισε αυτό που κάνεις και θα συμπληρώσεις τα κενά. Για μένα είναι όνειρο ζωής που γίνεται πραγματικότητα. Από τότε που ο Tyler συνεργάστηκε με την μη κερδοσκοπική οργάνωση Youth Villages για να ξεκινήσει το Jenny's Fund πριν 2 χρόνια, το ίδρυμα έχει χρηματοδοτήσει πάνω από 56.000 ημέρες φροντίδας νεαρών γυναικών, έχει βοηθήσει 1.300 εφήβους να ελικιωθούν μέσω προγραμμάτων αναδοχής και έχει αποτελέσει πηγή δύναμης και έμπνευσης για πολλές κακοποιημένες γυναίκες. Μπράβο! Μια πολύ μεγάλη κίνηση από τον μοναδικό frontman Steven Tyler, τον Aerosmith. Και πιστεύω ότι όντως κάποια πράγματα μπορεί να αργούν να γίνουν, αλλά άμα το βάζουμε στόχο και πιστεύουμε πολύ σε αυτά, όπως παραδείγματος χάρη στη συγκεκριμένη περίπτωση του Steven Tyler, αυτό το καταφύγιο των γυναικών, το Jenny's House, μετά από πάρα πολλά χρόνια κατάφερε να πετύχει αυτό που ήθελε. Και εννοείται το ότι βοηθάει ανθρώπους είναι ακόμα πιο σημαντικό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και εμείς το τραγούδι το οποίο έγραψε ο Steven Tyler. Είχε αυτή την έμπνευση και δημιούργησε και το Jenny's House. Jenny's Got a Gun, τώρα στον αέρα του Temple of Rock, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, και επιστρέφουμε με το πρώτο ανέκδοτο της ημέρας. Είναι τρεις ξανθιές οι οποίες έχουν κλειδωθεί σε ένα σανσέρ το οποίο έχει σταματήσει. Φωνάζουνε συνέχεια «Βοήθεια! Βοήθεια! Βοήθεια!» Ξαφνικά τη σταματάει μια και λέει «Κορίτσια, συγκεντρωθείτε! Για να μας ακούσουν και να βγει άκρη, πρέπει να φωνάξουμε όλες μαζί ταυτόχρονα!» Και φωνάζουν «Ταυτόχρονα!» Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Είστε όλοι καλά? Πραγματικά ενδιαφέρομαι για σας. Μην νομίζετε ότι δεν ενδιαφέρομαι για σας. Δεν λέω ψέματα, έτσι. Θέλω να δω αν είστε σόι μετά από το ανέκδοτο. Φωνάξαν όλοι μαζί ταυτόχρονα. Αυτό δεν τις είπε. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως αυτά με τις ξανθιές είναι πολύ πετυχημένα. Έτσι πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κλείνουμε και την πρώτη μας ώρα σχεδόν. Πάμε να ακούσουμε λίγο Boston More Than a Feeling για να συνέρθουμε και λίγο από το ανέκδοτο. Έτσι, ξέρω, προσπαθώ να σας συμπονέσω και εσάς τι περνάτε που ακούτε αυτή την εκπομπή. Πραγματικά, δεν ξέρω, αλήθεια. Σας θαυμάζω, συγχαρητήρια.
Εδώ είμαστε λοιπόν, πάει και η πρώτη ώρα της εκπομπούλας μας για σήμερα. 3 και 3 πρώτα λεπτά, Παναγία μου, πού τα βρίσκω και τα λέω. Είστε στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στην εκπομπή Temple of Rock. Να θυμίσω πως μας ακούτε από το www.eulas.org και αφού πατήσετε το play ψάχνετε και τριγύρω για να δείτε τι ωραία πράγματα έχει το site μας. Μας ακούτε επίσης από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Για τηλέφωνο στο 23 13 022 040, off the air θα τα πούμε, να ξέρετε. Και τα email σας στο radio@eolas.org. Και εννοείται βρίσκεται την ομάδα του Temple of Rock στο Facebook, Temple of Rock at EOE Radio. Είπαμε και το πρώτο μας ανέκδοτο για σήμερα. Ακούσαμε και Boston, το More Than a Feeling. Τι άλλο θέλετε ρε παιδί μου, τι άλλο θέλετε πραγματικά. Πάμε τώρα στους πολύ πολύ αγαπημένους White Snake, οι οποίοι κυκλοφορούν νέο δίσκο το 2018. 6 χρόνια έχουν περάσει από το τελευταίο μέχρι στιγμής άλμπουμ αυθεντικού υλικού των τεράστιων White Snake με τίτλο Forevermore. Πλέον η θρυλική μπάντα του βληματικού frontman David Coverdale έχει ολοκληρώσει το νέο της δισκογραφικό βήμα, το πρώτο με τον κιθαρίστα Joel Hoekstra, ο οποίος αντικατέστησε τον Doug Aldrich πριν από τις ηχογραφήσεις του προπέρσινου άλμπουμ διασκευών στους Deep Purple, The Purple Album. Το 12ο LP των White Snake θα έχει τίτλο Flesh and Blood και θα φτάσει στα χέρια μας στις αρχές της νέας χρονιάς μέσω της Frontiers. Ο ίδιος ο Coverdale δήλωσε: «Ποτέ ξανά δεν είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό καλών τραγουδιών. Δούλεψα για πρώτη φορά με συνθετικούς παρτενέρ τους Reb Beach και Joel Hoekstra. Έτσι έχω τραγούδια και με τον καθένα τους, αλλά και ορισμένα που γράψαμε ως τριάδα. Τα τραγούδια είναι υπέροχα. Έχουμε περίπου 18 ή 19 κλασικά, εύθυμα, χυμώδη τραγούδια White Snake από Balls to the Wall Rockers μέχρι Blues και Μπαλάντες. Είμαι ήδη ενθουσιασμένος». Εκτός από το Flesh and Blood, η μπάντα θα κυκλοφορήσει και ένα live DVD από τις συναυλίες για την προώθηση του The Purple Album, ενώ το καλοκαίρι θα περιδεύσει με τους επίσης σπουδαίους Foreigner και Jason Bonham. Καλό ταξίδι ευχόμαστε White Snake. Είχαμε πολλά χρόνια να ακούσουμε νέο υλικό από εσάς. Πριν από 6 χρόνια είχε βγει το Forevermore, ένα άλμπουμ το οποίο, εντάξει, αν εξαιρέσεις 2-3 τραγούδια μαζί με το ομότιτλο, δεν είχε και πολλά να σου δώσει. Είναι η αλήθεια, όμως το Flesh and Blood βάσει των σχολείων που έκανε ο David Coverdale πιστεύουμε ότι ίσως να είναι πιο δυνατό. Και πιστεύω ότι ίσως να είναι πιο δυνατό γιατί βοηθάει και ο Reb Beach με τον Joel Hoekstra. Ίσως να είναι η συνταγή της επιτυχίας αυτή τη φορά, καθώς πάντα αυτοί οι κιθαρίστες έχουν πολλά να δώσουν και πολλές ιδέες. Οπότε ευχόμαστε να πάει καλά και να το απολαύσουμε και εμείς εννοείται. Πάμε τώρα να ακούσουμε White Snake από τα παλιά, ένα πολύ πολύ αγαπημένο, έναν ύμνο της rock, Don't Break My Heart Again. White Snake, Don't Break My Heart Again. Πάντως, David Coverdale, άμα έχει γράψει κανένα τέτοιο τραγουδάκι σαν γι' αυτό, να είστε σίγουροι ότι θα πάει πολύ καλά το άλμπουμ, να ξέρετε. Don't Break My Heart Again, πίσω από το 1977-78, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Φοβερή White Snake. Και τώρα που μάθαμε ειδικά ότι θα βγει καινούριο άλμπουμ, περιμένουμε πώς και πώς. Πάντως, κάτι το οποίο θα γίνει πιο σύντομα, αύριο συγκεκριμένα το metal γεγονός εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης, μπορεί να είναι και ολόκληρο του χρόνου, δεν ξέρω, αν όχι των τελευταίων μηνών σίγουρα του χρόνου. Έρχονται οι Firewind, παιδιά, αυτό δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σε γνωστό rock club μεγάλο, σε γνωστό χώρο της πόλης έρχονται οι Firewind με τους Rage, Night Rage και Mystic Prophecy. 4 συγκροτήματα στο πιο metal festival της χρονιάς. Εντάξει, πιστεύω τα σχόλια και τα λόγια είναι περιττά. Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε. Νομίζω πριν 5 χρόνια είδαμε τελευταία φορά τους Firewind να παίζουν εδώ πέρα κυρίως στη Θεσσαλονίκη και μαζί. Εγώ προσωπικά τους είδα το καλοκαίρι μαζί με τους Scorpions στην πλατεία νερού. Οπότε, εντάξει, έχουμε και κάτι να θυμόμαστε. Όχι αυτό το καλοκαίρι, και όλα στο προηγούμενο νομίζω έτσι. Πώς πήγαινε καιρός ρε παιδιά. Πραγματικά τώρα που το σκέφτομαι απίστευτο. Οπότε τους είχαμε δει τότε, όμως τώρα θα τους δούμε να λένε και τραγούδια από το νέο τους άλμπουμ, το Immortals, το οποίο είχε κυκλοφορήσει πέρσι, βασικά το 2017 τον Ιανουάριο αν δεν κάνω λάθος, γιατί περνάει και ο καιρός και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Το έχω λιώσει πάντως αυτό το άλμπουμ, το ακούω κάθε μέρα πραγματικά. Και ανυπομονώ πώς και πώς πραγματικά να πάω να τους ακούσω και πάλι από κοντά. Θα είναι νομίζω 5η-6η φορά που θα πάω να τους ακούσω, δεν ξέρω, έχω χάσει το μέτρημα.
Τώρα ακολουθεί ένας ύμνος από το Immortals, το Lady of the Thousand Sorrows. Ακούτε αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στον Temple of Rock. Απολαύστε το. Και όσοι μπορείτε, πάτε στην αυλή αύριο, έτσι. Είναι μοναδική. Firewind λοιπόν, Lady of a Thousand Sorrows, με την φοβερή σύνθεση του Gus G και εννοείται την φοβερή φωνή του Henning Bassett του Γερμανού, καινούριου, ουσιαστικά καινούριου, εντάξει, έχει συνεργαστεί και παλαιότερα με τους Firewind, του νέου τους τραγουδιστή εν τέλει. Θα εμφανιστούν και στην Αθήνα και στα Ιωάννινα, αν δεν κάνω λάθος, πάντως αύριο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στους Firewind, έτσι. Και μάλιστα, τώρα που το θυμήθηκα, τελευταία φορά που σου είχα δει στη Θεσσαλονίκη ήταν πάλι 15 Δεκεμβρίου. Κάτι έχουν αυτή την ημερομηνία, δεν ξέρω. Τι να πω, λοιπόν. Πριν από την αυριανή μέρα όμως, υπάρχει η σημερινή, η οποία τι είναι. Είναι η πρεμιέρα της καινούργιας ταινίας των Star Wars. Star Wars The Last Jedi. Επιτέλους, Θεέ μου, κάνω το σταυρό μου, επιτέλους. Περιμένω ένα και χρόνο να πάω να δω αυτή την ταινία. Θα σκάσω! Είναι και η τελευταία ταινία της μεγάλης Carrie Fisher, της πρίγκιπισσας Leia, καθώς η ίδια πρόλαβε να γυρίσει την ταινία πριν φύγει από αυτή τη ζωή. Οπότε φαντάζεστε ότι δίνει μια ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα αυτή η ταινία. Όπως και να έχει, σήμερα το βράδυ όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο σινέμα. Πάτε να δείτε Star Wars, παιδιά, πρεμιέρα. Θα πάω εγώ σήμερα και θα σας πω την τρίτη τις εντυπώσεις, εντάξει, αν δεν πάτε κι εσείς. Είναι πάντως από τις ιστορίες αυτή των Star Wars που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, αναπτύσσονται συνέχεια και καταφέρνουν και σε κρατάνε καθυλωμένο τι θα γίνει μέχρι την επόμενη ταινία. Πραγματικά αυτό που καταφέρνουν είναι μοναδικό. Για να δούμε τι θα δούμε και απόψε. Πάμε να ακούσουμε λίγο Foo Fighters Walk και ερχόμαστε για να σας πω ένα τρελό, τρελό νέο. Δεν υπάρχει αυτό που θα σας πω, να ξέρετε. Signal in the distance to whom it... Λοιπόν, αφού ακούσαμε και τους αγαπημένους Foo Fighters με το τραγούδι Walk, πάμε σε αυτό που σας υποσχέθηκα στο τρελό τρελό νέο, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε εδώ πέρα στον Temple of Rock. Μας αρέσουν τέτοια πράγματα έτσι τρελά και ωραία, έτσι το ξέρετε αυτό όσοι μας ακούτε τα τελευταία 3 χρόνια. Ναι, εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, ακούστε, θα κλείσω λίγο και τη μουσική για να δώσετε βάση. 33χρονη στη Βρετανία αραβωνιάστηκε με πολυέλαιο, αλλά τον απατά με κυροπήγιο. Αμα, χανόμαστε, Παναγία μου, χανόμαστε! Ωχ, Θεέ μου. Η Αμάντα Λίμπερτι δεν είναι μια φυσιολογική γυναίκα σαν όλες. Έλα ρε, τώρα δηλαδή, σοβαρά πλάκα μας. Καθώς είχε τόση μεγάλη αγάπη για τον πολυέλαιο της που αποφάσισε να τον αραβωνιαστεί. Αχ, Θεέ μου, τον γνώρισε, λέει, πριν 12 μήνες στο eBay. Στο eBay έγινε, παιδιά, το eBay ήταν το προξενιό, έτσι. Και όπως λέει η ίδια, ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, καθώς δεν άρχισε να επισημοποιηθεί η σχέση τους. Αχ, Θεέ μου, λοιπόν, ο πολυέλαιος κοστίζει 400 λίρες και συχνά η Αμάντα τον φυλά και τον αγκαλιάζει ασταμάτητα, δείχνοντας έτσι την αγάπη της στον αραβωνιαστικό της. Μήπως κάνουν και τίποτα άλλο, λέω εγώ τώρα. Βέβαια, σύμφωνα με την Daily Mail, η Αμάντα δεν του είναι απολύτως πιστή, καθώς τα βράδια η ίδια προτιμά να κοιμάται έχοντας στο πλάι της ένα κυροπήγιο με το όνομα Jewel. Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται. Ο λόγος είναι πως έρχεται σεξουαλικά από το συγκεκριμένο αντικείμενο, καθώς ανήκει στην κατηγορία των Objectum Sexual. Εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται. Είναι αυτό που λέμε ουδέν σχόλιο. Όπως αποκάλυψε η ίδια, έκανε την πρόταση αραβώνων ανήμερο του Αγίου Βαλεντίνου, ενώ σύμφωνα με την ίδια έδωσε το όνομα Λουιβιέρ στο σύντροφό της, από το όνομα του κυροπηγείου που ζωντανεύει στην ταινία «Η Πεντάμορφη και το Τέρας». Εντάξει, πιστεύω... Αλήθεια, τα διαβάζω και δεν το πιστεύω, έτσι, θα χαζέψουμε.
Πάντως, η ίδια έχει κάνει συλλογή από πολυελαίους, ενώ έχει ταξιδέψει 6 φορές από τη Βρετανία προς την Αμερική για να βρει ιδιαίτερα κομμάτια. Ο Χριστός και η μάνα του! Δείτε τι λέει η ίδια. Κανένας πολυέλαιος δεν ζηλεύει τον άλλον. Γνωρίζουν όλοι πως τους αγαπώ για τη διαφορετική τους προσωπικότητα. Το ότι έχει ο πολυέλαιος διαφορετική προσωπικότητα, κάνοντας σταυρό μου, Χριστέ μου. Εντάξει, θα τρελαθούμε τελείως αυτόν τον κόσμο. Και φαντάζεται ο ένας πολυέλαιος να ζηλεύει τον άλλον και να λέει σιγά τον πολυέλαιο. Αχ, Χριστέ μου, τι είναι αυτό σήμερα. Δεν μπορείτε να πείτε, πάντως σας είχα καλό τρελό θεματάκι, έτσι. Φανταστείτε τώρα, κάντε εικόνα, αυτή ξαπλωμένη το βράδυ στο κρεβάτι της, έτσι, και γυρνάει και λέει στον πολυέλαιο «Talk dirty to me». Εδώ είμαστε λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία και για τη σημερινή εκπομπή και για αυτήν την εβδομάδα. Είμαστε περίπου πόσες 10 μέρες νομίζω πριν από τα Χριστούγεννα και πραγματικά είναι μια περίοδος που ζηλεύω τα μικρά τα παιδάκια που πάνε σχολείο, που είναι η περίοδος που περιμένουν πώς και πώς να σταματήσει το σχολείο για να πάνε να πούν και τα κάλαμπα κτλ. Ναι, είναι μια υπέροχη περίοδος και πιστεύω ότι πρέπει να περνάμε οικογενειακά, να μαζευόμαστε τα σπίτια, να τρώμε όλοι μαζί, έτσι όμορφα και ωραία, αγαπημένα. Εντάξει, σήμερα είπαμε είναι και η μέρα αγάπης, οπότε είναι κοντά και με τα Χριστούγεννα. Πρέπει να δεθούμε έτσι λίγο περισσότερο όλοι μαζί μεταξύ μας, να ζούμε αρμονικά και όμορφα, να φάμε τη γαλοπούλα μας. Ξέρετε. Πάντως, ναι, αυτό το πράγμα που περίμενες πώς και πώς να έρθουν τα Χριστούγεννα για να κλείσει το σχολείο και να βγεις έξω να πεις και τα κάλαντα, δεν υπήρχε. Θυμάμαι που γυρνούσαμε σαν τα τρελά τα παιδάκια από εδώ και από εκεί, ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, για να λέμε τα κάλατα. Αχ, Ηλία, πού είσαι, ρε Ηλία, να πάμε να γυρίσουμε τη Θεσσαλονίκη. Καλά, μου πάμε τώρα, θα μας πάρουν με τις ντομάτες, έτσι. Εκτός να μαντηθούμε και Αγιο Βασίλειδες, έτσι. Δεν είναι λίγοι που το κάνουν αυτό. Ντύνονται Αγιο Βασίλειδες και πάνε, λένε τα κάλατα. Κάτσε, ρε Καράμητρο, να 40 χρονών είσαι, που πας έτσι, ρε. Χαλάρωσε λίγο το κορμί σου, να. Είναι ωραία περίοδος όμως τα Χριστούγεννα, πραγματικά. Εύχομαι να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Πάμε να ακούσουμε λίγο Alter Bridge, Wonderful Life. Όσον ούπο, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, έτσι, σιγά σιγά, άντε. Alter Bridge λοιπόν με τη φωνή, τη μοναδική του Miles Kane στο μικρόφωνο. Ναι, πολύ ωραίο συγκρότημα, πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα και εξίσου πάρα πολύ ωραίο κομματάκι. Λοιπόν, πάμε να δούμε όπως κάνουμε πάντα τέτοια ώρα στην εκπομπή τι έχει σήμερα το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακριβώς μετά από εμάς στις 4 έχει την... Πού είναι, τα ζώδια. Την ημερήσια πρόβλεψη ζωδίων από τον Νίκο Γεννήματα. Πιο μετά... Στις 6 έχουμε την πρόγνωση του καιρού. Κάθε μέρα 11.30 και 6 ώρα έχουμε πρόγνωση καιρού. Λοιπόν, στις 9, στις 7.30 συγχωρείτε με 9, ο αγαπημένος Κωνσταντίνος Τσίπσιος με την αγαπημένη επίσης Νένα Πασβάντη στο Fine Club. Ενδιάμεσα 7.30 ώρα έχει και το Δελτίο Ειδήσεων, το σύντομο. 9 με 10 ο Ρωσόπουλος Ευάγγελος στον Λόγο της Ορθοδοξίας. 10 με 11 η Κούκουρα Ευγενία στο Όσα Μύθια Τόση Αλήθεια και στις 11 με 12 ο Λεκάκης Γιώργιος με το Αρχείο Πολιτισμού. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης συνεχίζουμε μετά με live εκπομπή την κυρία Εφη Μάνου με τη μουσική εκδρομή από τις 12 μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την σημερινή ημέρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Να μου πείτε στο www.elas.org και ακούσετε, έτσι κι αλλιώς σας δείχνει και αναλυτικά το πρόγραμμα, όποιο και αν είναι αυτό, τα πάντα όλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε R.E.M. Σαρδάμ, τι έγινε ρε παιδιά? R.E.M. The One I Love και επιστρέφουμε με ανέκδοτο για να κλείσουμε σιγά σιγά και τη σημερινή μας εκπομπούλα.
έρθει κάποιος σε ένα κατάστημα οπτικών και ζητάει: «Γεια σας, θα ήθελα ένα ζευγάρι γυαλιά». «Μάλιστα, για τον ήλιο?» «Όχι, για μένα». Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Ναι ρε φίλε, δεν θέλει για τον ήλιο γυαλιά, για αυτόν θέλει. Μα πια τώρα δηλαδή, τι ρωτάς και εσύ ρε παιδί μου? Εάν είναι δυνατόν δηλαδή, νησάφι. Όχι, πονοκεφαλιάσαμε εδώ πέρα μέσα, τι να πω. Ελπίζω να τα αντέξατε και το σημερινό τελευταίο ανέκδοτο για αυτή την εβδομάδα, έτσι. Ήτανε σύντομο, αλλά θα είναι τυφόρο πιστεύω. Λοιπόν, να διορθώσω λίγο. Ο υπεύθυνος εδώ πέρα περιεχομένου, Αλέξανδρος Τσάλιος, με ενημέρωσε ότι η εκπομπή Fine Club σήμερα δεν θα βγει λόγω των απεργιών. Δεν μπορούν να έρθουν τα παιδιά εν ολίγης. Όλα τα άλλα ισχύουν κανονικά εκτός από αυτό, έτσι να ξέρετε. Αχ, τι να πω, τι να πω. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Τελείωσε και αυτή η εκπομπούλα. Πέρασε και αυτή η εβδομαδούλα. Μια ακόμα εβδομάδα και μετά μπαίνουμε ουσιαστικά και τυπικά στα Χριστούγεννα, 20-22, 23-24 το μηνός κτλ, κτλ. Και μετά ακολουθεί και η πρωτοχρονιά και ρε τι έχει να γίνει ρε παιδί μου, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, να είστε όλοι πολύ καλά, να περάσετε όμορφα το πουσουκού που έρχεται. Μην ξεχνάτε ότι αύριο είναι και η Firewind, όσοι γουστάρετε πάτε, θα με βρείτε και εκεί πέρα και όσα το ξέρετε, είμαι στανταράκι, θα πάω εκεί πέρα. Μην ξεχνάτε να ροκάρετε τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας μόνο όπως εσείς θέλετε και γουστάρετε. Από μένα πάρα πολλά φιλιά, θα σας αφήσω με The Cult Little Devil, γιατί είστε διαολάκια τελικά, έτσι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, πολύ αγάπη σας φιλώ. Τα λέμε την άλλη Τρίτη, να είστε καλά, bye bye.